Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Ανεμολογίου. Απόψε στην παρέα μας ο Θάνος. Καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Θα πούμε πολλά θέματα. Είστε ο πρώτος, μας κάνετε ποδαρικό ως αρχηγός. Ή γενικό θα έχουμε. Ναι, ναι. Είμαι λοιπόν ο πρώτος που σας κάνει ποδαρικό. Τώρα ως αρχηγός αυτά είναι τίτλοι που έχουν άλλο νόημα για κάποιους. Σε βάση περιπτώσει, ως ένας άνθρωπος που έχει τον κοινό νου, υπηρετεί τον ορθό λόγο και ενδιαφέρεται για μια αξιοπρεπή παραγωγική Ελλάδα. Θάνο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, θα έρθει ανάπτυξη? Η ανάπτυξη δεν έρχεται, τη φέρνεις. Και τη φέρνεις αν κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά σε όλο τον κόσμο είναι τα ίδια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε κανένα ειδικό λογισμικό για να έρθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη προέρχεται από τις επενδύσεις. Και οι επενδύσεις χρειάζονται ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, χρειάζονται ένα λογικό φόρο, χρειάζονται νομική σταθερότητα επίσης, απλή νομοθεσία, δικαστήρια τα οποία να αποδίδουν δικαιοσύνη σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες και όχι σε 20 χρόνια. Και κίνητρα, όχι κίνητρα επιδοτήσεων, αλλά κίνητρα για να έρθει κάποιος και να κερδίσει. Δηλαδή δεν βάζει κάποιος τα λεφτά του κάπου για να χάσει. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ευρωπαίος. Εμείς όμως έχουμε δαιμονοποιήσει την έννοια του κέρδους, τη συνδέουμε με άνομα κέρδη που σχετίζονται πάντα με λάδωμα και με κρατικές προμήθειες. Δεν είναι αυτό. Η ιδιωτική πρωτοβουλία απεχθάνεται τον κρατισμό και οι σοβαροί επιχειρηματίες δεν θέλουν αλυσβερίες με το κράτος. Θέλουν οι κανόνες του παιχνιδιού να είναι σαφείς και να τηρούνται και έτσι η Ελλάδα μπορεί να γίνει πύραυλος ανάπτυξης, διότι έχει τα πάντα. Δηλαδή έχουμε με τη σέσουλα όσα άλλες χώρες έχουν με το σταγόνα. Μάλιστα. Μερικούς τρόπους για το πώς θα πιάσουμε τον κρυφό πλούτο? Να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Διότι ο κρυφός πλούτος, αν είναι μεγάλος πλούτος και δυνατός πλούτος, ξέρει να κρύβεται και ξέρει επίσης να λαδώνει τους κρατικούς λειτουργούς σε ανώτατα, αν με έπιασες, επίπεδα. Δηλαδή, ο κρυφός πλούτος είναι αυτός ο οποίος καθημερινά συναγελάζεται, τρώει, πίνει και κοιμάται με τους πολιτικούς, με τους υπουργούς, με τους πρωθυπουργούς. Δεν είναι κάπου στον Άρη, ας πούμε, σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα. Εδώ είναι. Και τους έχει στο τσεπάκι, διότι ο κρυφός πλούτος είναι αυτός ο οποίος επίσης χρηματοδοτεί μυστικά τα κόμματα. Αυτός λοιπόν ο κρυφός πλούτος δεν πιάνεται. Το να πει κάποιος ότι θα βρω τόσα, ας πούμε, από την φορολόγηση προηγουμένων ετών, είναι ένα πυροτέχνημα για να νομίσουν κάποιοι ότι λεφτά υπάρχουν. Ο Έλληνας έχει μία αιμονή στο να νομίζει ότι χρήματα υπάρχουν κάπου και αρκεί να βρεις το μαγικό κλειδί, ας πούμε, για να ανοίξεις το θησαυρό του Αλιμπαμπά και να μαζέψεις τα διαμάντια. Δεν είναι έτσι. Διότι ακόμα και αν φορολογηθείς, σου λέω με έναν τρόπο, έτσι, ξέρω, με έναν τρόπο μαγικό, θα πρέπει να φορολογηθεί και αύριο. Και όταν ο πλούτος υπερφορολογείται, θα φύγει. Δηλαδή, το να δημιουργεί κάποιος πλούτο είναι αυτό που κανονικά θα πρέπει να θέλει ένα κράτος. Γιατί η δημιουργία πλούτου δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αυτός ο οποίος έχει μια μεγάλη εταιρεία που πουλάει, που πολλές ελληνικές εταιρείες, ας πούμε, είναι πολυεθνικές. Θυμήσου κάποτε τι ήταν ο Πιτζετάκης, για παράδειγμα. Και τώρα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Στην Κίνα, η Φολή, ας πούμε, είναι στην Κίνα από τις μεγαλύτερες αλυσίδες φόβιζου. Και όχι μόνο στην Κίνα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός που παράγει πλούτο δίνει ψωμί σε πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ έρχομαι τώρα και σε φορολογώ για να δώσω συντάξεις στους 45 και στους 50 του συστήματος. Και μάλιστα, η φορολόγηση πρέπει να είναι λογική. Γιατί στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εάν αισθάνεσαι ότι φορολογείσαι πολύ, θα φύγεις. Πόσες εταιρείες μετέφεραν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο, στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Αγγλία? Ναι, πάρα πολύ απλό. Δεν θα καθίσουν εδώ να πληρώνουν τα τροκτικά του δημοσίου, τους κουμπάρους και όλους τους αφισοπολιτές που διορίστηκαν. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι μια
λογική φορολόγηση, ώστε ο πλούτος να έχει κίνητρο να έρθει, να επενδυθεί και να μείνει στην Ελλάδα. Πρέπει να ευημερίσουν οι αριθμοί για να ευημερίσει και ο άνθρωπος. Και τα δύο βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος είναι αριθμοί. Αυτό το, από τη μια η αριθμοί, από την άλλη οι άνθρωποι, ποτέ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή πας να αγοράσεις ένα σακάκι, σου λέει τι νούμερο φοράτε, τι ύψος έχετε, τι νούμερο παπούτσια φοράτε. Οι αριθμοί συνδέονται πάντα με ανθρώπους. Προφανώς πρέπει να ευημερίσουν οι αριθμοί. Αυτό το λένε γιατί μερικές φορές ευημερούν οι στατιστικές. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί μπορεί να την πατήσεις δηλαδή με τις στατιστικές. Γιατί στη στατιστική ο ένας βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο, ο άλλος 0 και λέμε ότι και οι δύο έχουν μέσο όρο 50.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Αλλά γενικά μια οικονομία προφανώς κρίνεται από τους αριθμούς. Όμως στην Ελλάδα έχουμε αλλεργία με τους αριθμούς. Και αυτό το βλέπω σε κάθε πολιτική κουβέντα που γίνεται υποτίθεται με ανθρώπους που είναι στη Βουλή, που έχουν αναλάβει θέσεις, στην περιφέρεια, δεν θέλουν να μιλάνε για αριθμούς. Σήμερα, ας πούμε, έλεγε η κυρία Δούρου για νέες προσλήψεις. Πριν από λίγο είχαμε περιφερειακό συμβούλιο. Πείτε μας δύο λόγια. Και, ναι, και ρώτησες, λέει, θέλουμε να πάρουμε καινούριους εργαζόμενους στην περιφέρεια. Διότι η περιφέρεια έχει 2.221 εργαζόμενους και δεν μας φτάνει, θέλουμε να πάρουμε κι άλλους. Και είπα ότι πολύ πιθανόν να χρειάζεται. Αλλά πες μας ότι σε αυτόν τον τομέα θα χρειαζόμαστε 5 γι' αυτόν τον λόγο και έχουμε έναν, θέλουμε 4. Αλλά βρες έναν τομέα που χρειαζόμαστε έναν και έχουμε 5. Δεν συνηθίζουν οι άνθρωποι να μετράνε στην Ελλάδα και να τεκμηριώνουν αυτό που θέλουν. Υπάρχει, ας πούμε, μια διεύθυνση, ένα τμήμα στην περιφέρεια που είναι φαρμάκων και φαρμακείων. Και κάπου λέει ότι η δουλειά αυτού του τμήματος είναι να παρακολουθεί τους φοιτητές και τους βοηθούς φαρμακοποιού. Τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω. Τι θα πει παρακολουθώ τους φοιτητές? Detective, ας πούμε, είναι παρακολουθεί τις σπουδές τους, παρακολουθεί αν οι φοιτητές κάνουν την εξάσκησή τους στα φαρμακεία. Δηλαδή, κάποιος θα μας το εξηγήσει. Επίσης, να μας πούν πόσα άτομα χρειάζεται, πόσοι παρακολουθούνται και να ξέρουν αν σε αυτό το τμήμα πρέπει να δουλεύουν 5, 15 ή 105. Όταν όλα είναι φλού και τίποτα μετρήσιμο, όλα ανάγονται σε πολιτική. Ο λόγος που όλες τις κουβέντες που κάνουμε γίνονται πολιτικές επιλογές και έχουμε εγκλωβιστεί στο μνημόνιο ή την μνημόνιο, είναι γιατί το να μετρήσεις και να πεις ότι θέλω 5 εδώ, 18 παραπέρα, 43 εκεί, 72 εκεί, ναι, χρειάζεται μελέτη. Και ο ένας βαριέται να μελετήσει, βαριέται να κάνει ένα business plan, βαριέται να φτιάξει ένα οργανόγραμμα της προκοπής και όλοι, ας πούμε, χάνουμε τον χρόνο μας και χάνεται και η Ελλάδα εκ κοκορομάχηλης. Επομένως, θα ευημερίσουν οι άνθρωποι, ναι, όταν ευημερίσουν οι αριθμοί. Εάν τα κόμματα δεν αποπληρώσουν τα χρέη τους, πρέπει να μπουν στις διαδικασίες που μπορούν και οι εταιρείες. Α, το έχουμε πει από την αρχή. Μάλιστα, αυτή ήταν και η κύρια, έτσι, η αιχμή του δώρατος της καμπάνιας της δημιουργίας ξανά και του εταίρου μας στις ευρωεκλογές της δράσης. Ναι, εκείνη την περίοδο πριν τις ευρωεκλογές. Διότι τα κόμματα χρωστάνε άπειρα ποσά. 270 ευρώ χρωστάνε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Φυσικά πρέπει να κλείσουν. Φυσικά πρέπει να υποστούν όλες τις νομικές επιπτώσεις που υφίσταται κάποιος όπως προστάει. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά τα κόμματα νομοθετούν να μην μπορεί να κατασχεθεί η περιουσία τους, να μην μπορεί να κατασχεθεί η κρατική χρηματοδότηση μέχρι κάποιο ποσό, μολονότι δανειζόντουσαν με εγγύηση, ας πούμε, την κρατική χρηματοδότηση μέχρι το 3.000 μετά Χριστό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι όταν το ίδιο το κόμμα ουσιαστικά λειτουργεί παράνομα, με ποιο τρόπο θα έρθει να σε πείσει ότι ξέρεις εγώ μπορεί να με φορέσει ο νομιμότητας. Και οι άνθρωποι που εξηγείρονται και τα σπάνε και τα καίνε, οι οποίοι δεν μπορούν να επεξεργαστούν ίσως έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών, βασίζονται σε ένα σωστό συμπέρασμα. Ότι έχουμε στην Ελλάδα κόμματα τα οποία λειτουργούν παράνομα. Τα ίδια τα κόμματα. Αν εξετάσουμε δε τις αποφάσεις που παίρνουν, τους νόμους που ψηφίζουν και δεν τους εφαρμόζουν, το Σύνταγμα που το καταπατούν,
τις χαριστικές, ας πούμε, διατάξεις για να βολεύονται οι δικοί τους ή να βγαίνουν λάδι οι δικοί τους. Έχουμε να κάνουμε με μια δημοκρατία, αλλά ελληνικά, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που ο σοβαρός κόσμος ονομάζει δημοκρατία. Πώς κρίνεται τη στασιμότητα των μεταρρυθμίσεων από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και την έλλειψη προτάσεων από το ΣΥΡΙΖΑ? Έτσι όπως τα έπεσε ακριβώς. Η κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να κάνει τεράστιες αλλαγές από την πρώτη στιγμή, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να προστατέψει τον πελατειακό μηχανισμό που δημιούργησε και αυτή και το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά και το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια. Διότι μαζί τα μοιράζανε. Μαζί μοιράζαν και τις θέσεις, λέει, κανένας δεν είναι παραπονεμένος. Για να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, θα έπρεπε να χτυπήσει τον σκληρό πελατειακό της πυρήνα. Δηλαδή, τις ευνοημένες συντεχνίες, οι οποίες παρασιτούσαν και συνεχίζουν να παρασιτούν εις βάρος του προηγούμενου, και όλους τους εγκάθετους που έβαλε σε θέσεις κλειδιά, ας πούμε, σε υπουργεία, αυτούς τους οποίους έδινε σύνταξη με την πολιτική κάλυψη, έτσι, που όλα αυτά με την πίεση της Τρόικας τώρα αποδεικνύονται. Ένα σωρό σκάνδαλα τα οποία αφορούσαν το στενό υπουργικό ή πρωθυπουργικό εκάστοτε περιβάλλον και επίσης φρόντιζαν να το κουκουλώσουν. Δηλαδή, ήταν σαν να ζητούσαν από την κυβέρνηση να πυροβολήσει τα πόδια της. Δεν το κάνει αυτό. Τα πόδια όμως είναι πύληνα και έχουν γάγκρενα πια. Είναι αδύνατον κάποιος ο οποίος έφτιαξε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό και βάσει αυτού κινείται να αποκτήσει άλλη τεχνογνωσία. Διότι είναι σαν να αυτοκαταργείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα χειρότερος. Δηλαδή, η δυστυχία της Ελλάδας σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι ότι έχει μια πολύ κακή κυβέρνηση, από την οποία θα εξαιρέσω 3-4 υπουργούς που προσπαθούν. Σήμερα, ναι, βγήκε η είδηση ότι ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας, κατάργησε την ανάγκη να αδειοδοτούνται καμιά 800 επαγγέλματα, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να δουλεύουν με μια δήλωση στο ΓΕΜΗ μόνο. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Πολύ θετικό. Και διάφοροι, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης που προσπαθούσαν και 2-3 άλλοι λιγότερο, και ο Νίκος Δένδιας είναι τις καλές θετικές περιπτώσεις της κυβέρνησης. Από εκεί και ύστερα το χάος. Έχουμε λοιπόν μια κακή κυβέρνηση και μια τραγική, τρισχυρότερη αντιπολίτευση, με την οποία δεν μπορείς να συνεννοηθείς και σε επίπεδο, ας πούμε, συζήτησης. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Είναι χαμηλής νοημοσύνης σε μεγάλο βαθμό. Πώς δικαιολογείται αυτή την απόσταση της δημοσκοπήσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας? Διότι ο κόσμος είναι θυμωμένος και πάντα ο Έλληνας ψήφιζε τιμωρώντας. Θέλει να τιμωρήσει την κυβέρνηση, κυρίως για τον ΕΦΙΑ. Η μεγάλη γκάφα της κυβέρνησης ήταν ο ΕΦΙΑ. Θα είναι ο εφιάλτης, ας πούμε, της κυβέρνησης Σαμαρά. Αλλά δεν σκέφτεται ότι αυτό που προκύπτει είναι ακόμα χειρότερο. Διότι για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να περάσουμε από μια διαδικασία ξεβολέματος. Δεν μπορεί να αντιληφθείς όμως ότι όταν είσαι μέσα σε ένα σπίτι που καταραίει, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Μπορεί να ψιλοκρατιέται, αλλά ένα σεισμός 5,2 ή και 2,2 ρίχτερ μπορεί να το ρίξει, αν δεν κρατιέται πια με τίποτα. Η διαδικασία όμως το να πεις ότι τώρα, έτσι όπως είμαι εδώ στο στούντιο, ας πούμε, έτσι, μια χτύπα ξύλο να είναι γερό, πρέπει να φύγω, να τα μαζέψω, να μείνω κάπου αλλού, να μείνω σε αντίσκηνο ενδεχομένως, και μπορεί να φυσάει ενδεχομένως και να είναι και χειμώνας, αλλά μέχρι να βρω πού αλλού θα μείνω ή μέχρι να χτίσω ένα καινούριο κατάλημα. Αυτό είναι ένας μπελάς στον οποίο δεν θέλουμε να μπούμε. Έπρεπε να μπούμε με την αρχή της κρίσης, δηλαδή τότε που υπήρχε λίπος. Τότε έπρεπε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και από ό,τι ξέρω υπήρχαν υπουργοί που το εισηγήθηκαν αυτό, να κάνει όλες τις σκληρές μεταρρυθμίσεις τότε. Μείωση του δημοσίου, απελευθέρωση των αγορών, κατάργηση των προσοδοθηρικών επαγγελμάτων, των φόρων υπέρ τρίτων, απελευθέρωση της αγοράς, κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, απλοποίηση της νομοθεσίας, απλοποίηση της γραφειοκρατίας, πληροφορική στο δημόσιο. Αυτά δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Αυτά γίνονται με ένα νόμο και ένα άρθρο.
αυτά γίνονται. Δεν τα έκανε όμως. Και έλεγε λίγο ακόμα, άντε να κάνουμε οριζόντιες μειώσεις. Μα οι οριζόντιες μειώσεις είναι αυτές οι οποίες τιμωρούν τους καλούς. Ενώ το λαμόγιο ή αυτός ο οποίος ουδέποτε εργάστηκε, σου λέει, βαριέσαι, τζάμπα με πληρώνω, αλλά τζάμπα συνεχίζω να πληρώνω. Ναι, ο άλλος όμως που έχει τα προσόντα και ξενυχτάει, μιλάει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σου λέει ότι θα παίρνουν τα ίδια χρήματα με αυτόν, γιατί. Και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε αξιολόγηση με έναν τρόπο βεβαιασμένο, πρόχειρο και αναποτελεσματικό, και έχουν πάτημα οι άλλοι να λένε όχι, δεν θέλω αξιολόγηση. Αυτή ήταν κουβέντα, ας πούμε, στην περιφέρεια πάλι. Δεν δεχόμαστε να γίνει αξιολόγηση, αρνούμαστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ζητάει σε 15 μέρες να αξιολογηθούν οι δομές. Άντε αξιολόγηση σε 15 μέρες, 2.221 υπαλλήλους. Αλλά δεν ήρθε η περιφέρεια να πει ότι η αντιπρόταση δική μας είναι ότι όχι, δεν γίνεται σε 15 μέρες, γίνεται όμως σε 55. Και δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γίνεται με τον άλλον τρόπο. Πάντα δηλαδή λέμε όχι. Όχι σε όλα. Δεν θέλω να το κάνω. Πες μας εσύ με ποιο τρόπο θες να γίνει αυτό. Έτσι διατηρείται ένα, ας πούμε, καθεστώς το οποίο είναι μολυσμένο, τοξικό, και κάποια στιγμή, που δεν είναι μακριά αυτή τη στιγμή, θα τοξινώσει ολόκληρη την οικονομία. Ολόκληρος ο οργανισμός δηλαδή θα πάθει σύψη. Το συψημικό σοκ δηλαδή που παθαίνει κάποιος όταν έχει γάγκρινα. Λοιπόν, και έχουμε και τους αργούς χρόνους υιοθέτησης αποφάσεων μέσα σε μια τέτοια κρατική μηχανή, ας πούμε. Ακριβώς. Και είναι αργή χρόνια από τη φύση τους. Δηλαδή, και ο Θεός να έρθει και να πει ότι τώρα θέλω να κάνω κάτι, ας πούμε. Εδώ θα δυσκολευτεί. Το θέμα των σκουπιδιών. Θα βγουν 5 οικολόγοι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και θα πούνε ότι εδώ περπατούν κάποιες άβρες που δεν θέλουμε να τις ενοχλήσουμε. Θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα πάρει μια απόφαση για να παγώσει το έργο μέχρι να βγει η τελική απόφαση. Η τελική απόφαση θα βγει σε 2 χρόνια, θα γίνουν προσφυγές του Αεροπάγου, όλα τα ένδυκα μέσα, θα πάνε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν ξέρω πού, στο Συμβούλιο του Σύμπαντος, και το έργο δεν θα γίνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σκουπίδια, η διαχείριση των σκουπιδιών ήταν επιτακτική ανάγκη το 90 και πέρασαν 24 χρόνια. Και ακόμα δεν ξεκίνησε να εφαρμόζεται, μολονότι πληρώνουμε 34.000 ευρώ πρόστιμο αναχωματερή ανά ημέρα. Το ακούς φορολογούμενε? Το ακούς εσύ που ματώνεις να μαζέψεις 1 ευρώ να το δώσεις στην εφορία από το γάλα των παιδιών σου? Το ελληνικό κράτος είναι τόσο κυμπάρικο και τόσο large που μπορεί να πληρώνει 34.000 αναχωματερή ανά ημέρα. Έχουμε χιλιάδες χωματερές, πιστεύω. Έχουμε εκατοντάδες πια. Έχουμε χιλιάδες, τώρα εκατοντάδες. Αλλά ξεκίνησε, ας πούμε, η διαχείριση των σκουπιδιών. Μετά με τους χιτά. Η χιτά, η χώρη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ήταν μια σχετικά μοντέρνα τεχνολογία του 90. Τώρα έχει ξεπεραστεί αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να θάβει τα απορρίμματα στην Ευρώπη. Πουθενά. Τα απορρίμματα γίνονται ενέργεια, γίνονται βιολίπασμα, ανακυκλώνονται, γίνονται ένα σωρό πράγματα. Έχει πολλές κατηγορίες, ναι. Ναι, τώρα δεν τα θάβουν. Αλλά όταν ξεκινάς το 90 και θες 24 χρόνια για να ξεκινήσεις κάτι, για να το ολοκληρώσεις. Κάτι δείχνει αυτό. Ναι, που ουσιαστικά ούτε τώρα θα είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή πάλι στη μέση είμαστε. Αν ξεκινήσεις μια τεχνολογία που είναι σύγχρονη τώρα, το 2040, ας πούμε, που θα ολοκληρωθεί, θα είναι και αυτή ξεπερασμένη. Αυτός είναι ο λόγος. Έχει λογική. Για τον οποίο τίποτα δεν προχωράει στην Ελλάδα. Γιατί πλην το ότι αυτό δημιουργεί χιλιάδες προβλήματα διαχειριστικά και ανεβάζει το κόστος στα ουράνια, κανένας σοβαρός άνθρωπος, κανένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς. Μου λέγανε άνθρωποι από τη δημόσια διοίκηση, την ίδια. Έχω μιλήσει με υπουργούς, με περιφερειάρχες, ότι μια δουλειά που αν ήμουν ιδιώτης θα την τέλειωνα σε ένα απόγευμα, θέλω 6 μήνες. Με τα έγγραφα να πηγαίνουν και να έρχονται. Σκεφτείτε ότι στην περιφέρεια παίρνονται αποφάσεις για το πώς θα χωροθετηθούν λαϊκές αγορές. Αφού έχει προηγηθεί μια αλληλογραφία μηνών. Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής, ο δήμαρχος, ο δήμαρχος στην περιφέρεια και πήγαινε έλα για να πάρουν απόφαση 100 άνθρωποι για το αν η λαϊκή αγορά, ας πούμε, στην Αγία Βαρβάρα του Πειραιά ή στη Δραπετσόνα θα είναι από αυτόν τον δρόμο μέχρι τον άλλον. Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Γιατί είμαι εγώ αρμόδιος να αποφασίσω για το πού θα είναι οι λαϊκές αγορές.
Γιατί αυτό δηλαδή να μεταφέρεται στην περιφέρεια. Θα απαντήσω γιατί. Διότι το κράτος προσπαθεί να διαχέει την ευθύνη. Τι θα πει διάχυση της ευθύνης. Θα πει να μην είμαι εγώ υπεύθυνος. Μην είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτό που κάνω. Δηλαδή να βάζω την υπογραφή μου και να πω ότι έβαλα εγώ μια υπογραφούλα, λίγο φταίω. Μετά την έδωσα στον Μιχάλη, φταίει εκείνος λίγο ή μάλλον και εκείνος έχει ένα μέρος της ευθύνης, μετά στον άλλον, στον παράλλον και κανένας τελικά να μην είναι υπεύθυνος. Ώστε όταν ζητηθούν οι ευθύνες για τη λαμογιά, για το λάθος, για την αστοχία, ο αστυνομικός διευθυντής να πει να εγώ μια εισήγηση έκανα. Ο δήμαρχος να πει και εγώ μια εισήγηση έκανα και το πρόθεσα στην περιφέρεια. Και εγώ να πω πού ήξερα τώρα, εγώ μια υπογραφή, ένα ψήφισμα. Αυτό είναι πρόβλημα διοικητικής ανομαλίας. Δηλαδή, τίποτα δεν διοικείται εάν δεν υπάρχει προσωποποιημένη ευθύνη. Για ποιο λόγο τα μαγαζιά στην Ομήρου δεν έχουν νούμερο απ' έξω ή έχουν λίγα. Για ποιο λόγο οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας δεν έχουν αριθμούς. Για ποιο λόγο στη γωνία δεν υπάρχει ταμπέλα που σου λέει από τόσο μέχρι τόσο και μπορεί να σκοτωθείς ψάχνοντας. Υπάρχει κάποιος που έχει την ευθύνη γι' αυτό. Συγκεκριμένα το λέει Μίτσο, ας πούμε. Και θα πρέπει να τον πιάσει το Μίτσο και να του πει γιατί δεν το έκανε αυτό. Μάλιστα. Τόσο πρόστιμο, τόσο ρήτρα ή απολύες. Έτσι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πώς σας ακούγεται. Τι υπάρχει μόνιμο σε αυτόν τον κόσμο, αν καταλάβω. Τι είναι μόνιμο σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή το καλύτερο υπάλληλο. Αν τον βάλει σε μια θέση και του πει ότι κοίταξε το παλικάρι μου, θα είσαι πέρα. Βρέξει, χιονίσει αυτά τα χρήματα θα έχεις. Είσαι καλός, δεν είσαι καλός, αυτά τα λεφτά θα έχεις. Έρχεσαι, δεν έρχεσαι, αυτά τα λεφτά θα έχεις. Εργάζεσαι, δεν εργάζεσαι, αυτά τα λεφτά θα έχεις. Το χάλασες. Διότι ο άνθρωπος κινείται βάσει αρχαίγων, ας πούμε, κινήτρων που τον βοήθησαν να επιβιώσει. Τι είναι αυτά τα κίνητρα. Είναι να έχω το μεγαλύτερο όφελος με το μικρότερο κόπο. Δηλαδή αυτό δεν είναι μηχανισμό του τεμπέλη, είναι μηχανισμό επιβίωση. Αν μου πει ότι κάτσε σε αυτή την καρέκλα και θα σου δίνω 3.000 κάποτε ή 2.000 ή 1.500 ευρώ, θα άρχισε κατά τι 9 το πρωί, 7 λέει το ωράριο, δεν βαριά σε 9, θα ταξίνει μέχρι τη μία, α πούμε, και μετά θα βγαίνει για μπάνιο. Και εγώ θα χαλάσω. Θα πω μια χαρά είναι. Επομένως πρέπει το δημόσιο να συνδέεται με ορισμένους δείκτες όπως συνδέονται όλα τα πράγματα που λειτουργούν σε αυτόν τον κόσμο. Κόστος αποτελέσματος. Βεβαίως, το δημόσιο πρέπει να έχει ραχοκοκαλιά. Δηλαδή, να έχει μια σπονδυλική στήλη. Ένα στενό πυρήνα. Ένα στενό πυρήνα, υψηλά αμοιβόμενον, γιατί περνάνε από τα χέρια τους δισεκατομμύρια, γιατί παίρνουν αποφάσεις που μπορεί να χαντακώσουν ή να κάνουν ένα έθνος να το αναδείξουν, οι οποίοι θα είναι μόνιμοι, θα κρίνονται κι αυτοί, θα κρίνονται βάσει δικτών, θα έχουν μπόνους. Όποιος τα φέρνει, τα παίρνει, λένε στην πιάτσα. Αν ένας υπουργός λοιπόν έχει ένα στόχο, ας πούμε, ανάπτυξης, ξέρω εγώ, 3% και με τα μαγικά του, με την ικανότητά του, με την ευφία του, με τις γνωριμίες του, με τους ανθρώπους που ενεργοποιεί, πάει την ανάπτυξη στο 5%, γιατί να μην έχει ένα μπόνους για αυτό που κατάφερε. Ας πούμε τώρα πιστεύω πως δεν έχουμε μία ραχοκοκαλιά για παράδειγμα στο εξαγωγικό μάρκετινγκ. Πάσχει Ελλάδα. Δεν έχουμε ραχοκοκαλιά στη διοίκηση καταρχήν. Δηλαδή τι θα πει ραχοκοκαλιά στη διοίκηση. Θα πει όταν πάει ένας καινούριος υπουργός σε ένα υπουργείο να μην κουβαλήσει 500 συμβούλους οι οποίοι θα αρχίσουν να ρωτάνε και μέχρι να μάθουν τι γίνεται, ξαφνικά θα βρεθούν ανασχηματισμένοι, ας πούμε, στο σπίτι τους ή μερικοί θα μείνουν κιόλας, γιατί και αυτό ήταν ένα κόλπο, δηλαδή έπαιρνε στους συμβούλους για δίθεν όση διάρκεια θα είναι, ας πούμε, στη θέση και μετά τους μονιμοποιούσες. Θα πει λοιπόν να υπάρχει ένας διοικητικός μηχανισμός στο Υπουργείο, ένας γενικός διευθυντής που μπορεί να είναι και υφυπουργός, μόνιμος όμως, ο οποίος θα ξέρει τα θέματα του Υπουργείου, ο οποίος να εγγυάται τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και να προχωράει τις δουλειές όταν σκαλώνουν, να μπορεί να ενημερώσει τον Υπουργό για το τι γίνεται, για το πώς, ακόμα και η γραφειοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγείς γενικώς από τη γραφειοκρατία, γιατί η γραφειοκρατία είναι και μια εγγύηση για ορισμένα πράγματα, τσεκάρονται με τον τρόπο που πρέπει.
Δηλαδή και στο σπίτι μας έχουμε ένα είδος γραφειοκρατίας. Και στο mailbox υπάρχει μια γραφειοκρατία αρχιοθετής, αυτά είναι εκεί, τα άλλα τα πετάω, δεν κάτι γίνεται. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο υφυπουργός, ο μόνιμος ή ο γενικός διευθυντής, ο οποίος θα αναδειχθεί μέσα από την υπηρεσιακή ιεραρχία και δεν θα έρθει φυτευτός από την πολιτική, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα εγγυάται την λειτουργία του Υπουργείου και την λειτουργία του κράτους, εάν, για παράδειγμα, βρεθεί σε μια περίοδο κυβερνητικής αστάθειας. Όπως έγινε στο Βέλγιο. Σχεδόν 2 χρόνια ήταν χωρίς κυβέρνηση. Εκεί δεν κλείσανε, δεν κατεβάσαν ρολά. Στην Ελλάδα, όταν φεύγει ο Υπουργός, δεν εργάζεται κανένας. Περιμένουμε τον επόμενο. Τον κύριο Χαρτόβελ τον είδαμε αισιόδοξο. Πώς θα τελειώσει αυτή η συνάντηση, πιστεύετε? Θα τελειώσει διαφορετικά από όπως τη φαντάζεται ο κύριος Χαρτόβελς. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με απαιτώσεις. Το κατάλαβαν αυτό. Και είναι εγκλωβισμένοι μεταξύ σκύλας και χάριδας. Δηλαδή, από τη μια, εάν η Ελλάδα καταρρεύσει, χρεοκοπήσει και φύγει από την Ευρώπη ή από την ζώνη του ευρώ, είναι δύσκολο αυτό σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν φύγει λοιπόν, τότε θα υπάρξουν τριγμοί και ενδεχομένως η Ευρώπη να δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν να έχεις έναν εταίρο ο οποίος δεν λειτουργεί, δεν θυμίζει σε τίποτα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Δεν μπορεί δηλαδή να υπογράφει κάποιος κρατικός φορέας, μια κυβερνητικός αξιωματούχος, ένα χαρτί και μέλη της ίδιας κυβέρνησης να λένε δεν το τηρούμε. Ή να έρχεται αντιπολίτευση για να λέει δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί αυτές είναι οι υποχρεώσεις της χώρας, δεν είναι του Σαμαρά ή του Τσίπρα. Όλα τα σοβαρά κράτη τιμούν την υπογραφή των προηγούμενων. Είτε μπήκε καλός είτε κακός. Pacta sunt servanda. Έτσι ακριβώς. Την επίσκεψη του κυρίου Biden στην Τουρκία, πώς την είδατε? Τώρα η Τουρκία είναι ένας περίεργος σύμμαχος, αντίπαλος, ειδικά με την ισλαμική στροφή του Ερντογάν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατάς με πολύ τρόπο. Φαντάζομαι ότι οι Αμερικάνοι δεν περίμεναν να τους βγει έτσι το τουρκικό θέμα και η επίσκεψη αυτή δείχνει ότι άρχισαν να βλέπουν πιο σοβαρά τους λεονταρισμούς ενός τουρκικού δικτάτορα, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει μια ιδιότυπη δημοκρατία στην Τουρκία. Βεβαίως είναι το μοναδικό δημοκρατικό κράτος στον Ισλαμικό κόσμο. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλουμε λοιπόν την Τουρκία να την έχουμε από κοντά. Θέλουμε να είναι ενταγμένη σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Η ίδια δεν είναι από τη φύση της. Ο Ερντογάν δεν ξέρει προς τα που να πάει. Ήθελε κάποια στιγμή να προσκοληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και μερικά χρόνια νομίζω ότι πήρε απόφαση ότι είναι δύσκολο η Ισλαμική Τουρκία να κολλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μεγάλη κόντρα με το κοσμικό κομμάτι. Ναι, και προσπαθεί να αναδειχθεί σε μια τοπική δύναμη, ας πούμε, μια μικρή υπερδύναμη στην περιοχή. Πράγμα το οποίο άλλες φορές είναι υπέρ των συμφερόντων της Αμερικής και άλλες είναι εναντίον. Νομίζω ότι ο Biden θα βρει μια άλλη. Στη συμφωνία της Γιάλτας μοιράστηκε ο κόσμος. Οδεύουμε προς μια νέα συμφωνία. Πώς βλέπετε τη ροή των γεγονότων? Η συμφωνία της Γιάλτας έγινε ανάμεσα σε ηγέτες οι οποίοι είχαν ζήσει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και είχαν ζήσει και τον δεύτερο. Οι ηγέτες της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Αμερικής τότε ήταν μπαρουτοκαπνισμένοι. Τώρα στο τιμόνι της Ευρώπης υπάρχουν βουτυρόπεδα, ακόμα και όταν έχουν κάποια ηλικία. Και δεν έχουν τη δύναμη, ας πούμε, να καταλάβουν ποιος είναι ο κοινός εχθρός. Το ότι για κάποιο διάστημα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική και η Σοβιετική Ένωση ήταν σύμμαχοι, δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν το θάνατο, έζησαν τι θα πει, ήξεραν δηλαδή τι θα πει καταστροφή παγκοσμίων διαστάσεων, ανθρωποσφαγή,
είχαν το μυαλό να προτάξουν ορισμένα πράγματα. Και η Συμφωνία της Γιάλτας στηρίχθηκε. Αν δούμε το πώς εξελίχθηκαν, ας πούμε, τα ποσοστά, ναι, στα Βαλκάνια. Ποσοστά στα Βαλκάνια, στην Ουγγαρία, παντού. Στην Ελλάδα, ευτυχώς που... 100-0. Που είχαμε... 10-90 ήταν. Στην ουσία... Αν θυμάμαι καλά. Στη Σερβία ήταν 50-50. Τηρήθηκαν. Βέβαια, ο εμφύλιος έγινε επειδή οι κομμουνιστές δεν είχαν ενημερωθεί ότι τους πρόδωσε ο Στάλιν. Έτσι ο Πατερούλης τους πρόδωσε. Τους πούλησε κανονικά. Τώρα όμως δεν υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες. Και δεν μπορούν... Ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος. Ας πούμε, η οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι μία παράμετρος που τότε δεν ήταν τόσο έντονη. Υπήρχε και τότε. Αλλά δεν μπορούσες τότε να μεταφέρεις κεφάλαια, ας πούμε, με το πάτημα ενός κουμπιού σε δέκατα του δευτερολέπτου από τη Βραζιλία στην Αυστραλία. Περάσαμε σε ένα εταιρεοκρατικό περιβάλλον. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο είδος ισορροπιών που δεν αφορά τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις. Είναι και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι τώρα. Οι ανερχόμενες δυνάμεις, Βραζιλία, Ινδία, Μεξικό, Ινδονησία αύριο, ζητάνε όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Και είναι δύσκολο να καθίσουν ο Ρούσβελτ, ας πούμε, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν σε ένα τραπέζι και να πούν ότι τόσα δικά μου, τόσα δικά σου. Γιατί δεν, η σφαίρα επιρροής δεν είναι τόσο σαφής. Δηλαδή θα διεκδικήσει και η Κίνα ένα μερίδιο. Η Κίνα με την Αμερική συνδέονται με σχέσεις οικονομικής εξάρτησης που αν πέσει, αν πέσει ο ένας θα γκρεμίσει και τον άλλον. Και γενικά ο κόσμος ζει σε μια, ας πούμε, ισορροπία οικονομικού τρόπου, η οποία όμως, ακριβώς επειδή οι αγορές είναι ασίδωτες, οδηγεί όλο και περισσότερο σε μια παγκόσμια φούσκα που κάποια στιγμή θα σκάσει. Δεν μπορεί να μην σκάσει. Δηλαδή αυτή η τεράστια μόχλευση που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να συνεχίζει πίσω. Τώρα θα είναι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή θα είναι. Συμφωνείτε στο... Για να τα έχεις καλά στο εσωτερικό, πρέπει να έχεις συζητήσει με το εξωτερικό. Και τα δύο χρειάζονται. Στο βαθμό που οι ξένοι επηρεάζουν τα εσωτερικά, ναι, αυτό ισχύει. Αλλά για να τα έχεις καλά στο εσωτερικό, τι θα πει, ας πούμε. Να τα έχεις καλά με ποιους. Με τους πολιτικούς φίλους, με τους πολιτικούς αντιπάλους, με τον κόσμο ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες των αποφάσεων σου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς, να τα έχεις καλά. Τώρα, έτσι όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να τα έχει καλά με την κοινή λογική. Και αυτό δεν το βλέπω. Με ποιους θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο τραπέζι για να βγάλουμε μια άκρη? Είτε αυτό λέγεται χρέος, είτε γεωπολιτικά ωφέλη, είτε στρατιωτικά, είτε στρατιωτικοπολιτικά ωφέλη να αποκομίσει η χώρα. Για το χρέος, προφανώς με αυτούς που μας έχουν δένει. Διότι το χρέος είναι κάτι πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε και απορώ γιατί έχουν δαιμονοποιηθεί ορισμένα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώντας ότι το χρέος είναι, ξέρω εγώ, μια συνωμοσία βάρος της Ελλάδας, η οποία... Ελάτε λίγο πιο εδώ. Μια συνωμοσία βάρος της Ελλάδας, η οποία γίνεται από κάποια κέντρα που θέλουν το κακό μας, θέλουν την καταστροφή μας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η Ελλάδα δανείζονταν όλα αυτά τα χρόνια περισσότερα, το κράτος δηλαδή δανείζονταν, όχι η Ελλάδα, περισσότερα από αυτά που έβγαζε. Εισέπρατε 10 ευρώ φόρο και κατανάλωνε το κράτος, ξαναλέω, 12-13. Επειδή, να, η κουβέντα που κάναμε στην αρχή με τους αριθμούς, δεν τα πάμε καλά με τους αριθμούς, δεν ξέρω πόσοι θυμούνται, ποιο ήταν μάλλον το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009, την χρονιά της μεγάλης κρίσης. Ήταν 36 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, όταν σήμερα κυνηγάνε το δίφραγκο, τότε με πολύ μεγάλη άνεση δανειστήκαμε 36 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά. Και το 8 πόσο ήταν? 22 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια ευρώ. Και το 7 πόσο ήταν? 14 δισεκατομμύρια, 400 εκατομμύρια ευρώ.
αμέσως αυτά κάνουν σκάρτα 73 δισεκατομμύρια ευρώ. Και την προηγούμενη χρονιά ήταν πάλι 12 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια ο Κώστας Καραμαλής φέσωσε τον ελληνικό λαό με 85 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Βεβαίως για να λέμε το σαρωτοδικείο, δεν ήταν όλα αυτά δανεικά για να φαγωθούν, διότι περιελάμβαναν αποπληρωμή προηγούμενων δανείων. Αλλά ας πούμε το 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 8 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος εξελέγει με σύνθημα την αναμόρφωση του κράτους, την επανίδευση του κράτους, ο οποίος ήξερε ότι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι ο υπερδανισμός, και ήξερε, γιατί αυτά τα ήξερε ο καθένας, δεν κρυφά το τι πρέπει να πληρώσουμε σε ομόλογα που λήγουν. Πότε βγήκαν τα ομόλογα, μετράς, είναι δεκαετίες, στα 10 χρόνια πρέπει να τα πληρώσεις. Και ήξερε ότι θα έπρεπε να πληρώσει 28 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 για τόκους και χρεολύσια, πήγε και δανείστηκε άλλα 8 δισεκατομμύρια για να τα φάνε, για να φαγωθούν, για να δοθούν σε συντάξεις, σε μισθούς, σε σπατάλες. Αυτό είναι τραγικό. Και κάποια στιγμή όλα αυτά συσσωρεύτηκαν, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε πληρώσει ούτε δραχμή για να ξεπληρώσουμε το χρέος. Ακούω διάφορους που λένε τόσα πλήρωσε ο Έλληνας, ας πούμε, από την τσέπη του για το χρέος, μα δεν πλήρωσε τίποτα. Δηλαδή πλήρωσε κάτι ψηλά που προήλθαν από 3 χρονιές που είχε η Ελλάδα πρωτογενές πλεόνασμα, επί Μητσοτάκη και επί Σιμίτη. Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί και ένα παιδί τρίτης δημοτικού. Δηλαδή δανείζεσαι 2 ευρώ από το Γεωργάκη για να αγοράσεις σοκολάτες και λες θα μου τα δώσει ο μπαμπάς μου και θα στα δώσω. Δεν σου τα δίνει ο μπαμπάς σου. Και επειδή δεν θες στο Γεωργάκη να φανείς ασυνεπής, δανείζεσαι από το Μιχάλη, ας πούμε, 3 ευρώ, δίνεις τα 2 στο Γεωργάκη που το χρωστούσες και αγοράζεις ακόμα μια σοκολάτα την επάβριο. Πλέον χρωστάς 3 ευρώ στο Μιχάλη. Και πάλι δεν στα δίνει ο μπαμπάς σου και μετά πας στο Χρήστο και δανείζεσαι 4 ευρώ και δίνεις τα 3 ευρώ που χρωστάς στο Μιχάλη. Και πια χρωστάς 4 ευρώ. Τι έβγαλες από την τσέπη, δηλαδή πόσα σου έδωσε ο μπαμπάς σου από όλα αυτά που ξεπλήρωσες? Τίποτα. Τίποτα. Όταν επί 40 χρόνια ποτέ δεν είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το κράτος να εισπράξει φόρους, ας πούμε, 43 δις και να ξοδέψει τα 40. Να πει, μου μείναν και 3. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ξεπληρώσαμε ούτε μία δραχμή από αυτά που δανειστήκαμε. Πάντα δανειζόμασταν καινούργια για να ξεπληρώσουμε τα παλιά. Ή κάποια στιγμή αυτό οδηγήθηκε στο Θεό, οι δανειστές είδαν ότι έχει, αυτό λένε, έχει εκτροχιαστεί και σταμάτησαν να μας δανείζουν. Και επειδή σταμάτησαν να μας δανείζουν, μπορούσαμε να κάνουμε 2 πράγματα. Να πούμε ότι με αυτά. Ό,τι έχουμε, ό,τι βγάλουμε, αυτά. Αυτό όμως σήμαινε ότι οι συντάξεις θα πήγαιναν στα 50 ευρώ και οι μισθοί στο δημόσιο θα πήγαιναν στα 100 ευρώ. Ή θα απολύονταν 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Και η Τρόικα λέει ότι αυτό θα είναι μια ανθρωπιστική. Η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αυτό θα δημιουργήσει μια ανθρωπιστική κρίση. Και έρχεται και μας λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ξεχάστε τα δάνεια για λίγο. Δηλαδή, ξεχάστε τους τόκους και τα χρεολύσια τα οποία φτάσαν σε αυτά τα τερατώδη ύψη και προσπαθήστε να ξοδέψετε ως κράτος όσα εισπράτετε από τους φόρους. Και μάλιστα, μην το κάνετε την πρώτη χρονιά, ας το κάνετε λίγο έτσι, με ένα διάστημα προσαρμογής, ας πούμε. Δηλαδή, ας έχετε έλλειμμα την πρώτη χρονιά, ας έχετε λιγότερο έλλειμμα τη δεύτερη χρονιά, ξεχάστε τα δάνεια, ξαναλέω, και να έρθετε κάποια στιγμή να έχετε πλεόνασμα για να αρχίσετε κάτι να τσοντάρετε, ρε παιδί μου, στα δάνεια. Επομένως, το χρέος δεν είναι πρόβλημα. Διότι το χρέος θεωρείται ότι είναι ο μπαμπούλας, ας πούμε, της ανάπτυξης. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εάν, για παράδειγμα, η Ελλάδα είχε κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται και η παραγωγική της μηχανή δούλευε τώρα στο φουλ, χωρίς όλες αυτές τις τρευλώσεις, τις αγκυλώσεις που υπάρχουν σε ιδιωτήσεις, όλα αυτά που είπαμε πριν, τότε θα είχαμε αρκετό πλεόνασμα, θα παίρναμε και μια επιμήκυνση του χρέους και μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων και ουσιαστικά το χρέος θα πήγαινε στα 100 χρόνια, που από τον πληθωρισμό και μόνο θα κουρεύονται. Θα κουρεύονται από μόνο του. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει να εγγράψει στα λογιστικά της βιβλία ότι η Ελλάδα είναι ένας συνεπής δανειολήπτης. Τσοντάρει κάτι, δίνει κάτι. Δίνει πολλά, όχι. Αλλά δεν έχει σημασία, αρκεί τα βιβλία της να λένε ότι η Ελλάδα βγάζει 10
Ξοδεύει 9 και το 1 που περισσεύει το δίνει για το χρέος. Εκεί κάποια στιγμή θα το ξεπληρώσει. Στο φινάλε, αν η Ελλάδα αναπτυχθεί, θα είναι πολύ λίγα αυτά που κοστάνε. Διότι το χρέος. Θα αλλάξει ο παρανομαστής. Το χρέος ναι, έχει πάντα σχέση με αυτά που βγάζει. Δηλαδή, αν μάθει ότι ο φίλος μου, ας πούμε, χρωστά 20.000 ευρώ, πόσα είναι, πολλά ή λίγα. Αν είναι ένας άνθρωπος με μεγάλα εισοδήματα, είναι τίποτα. Αν είναι άνεργος όμως και δεν έχει να ζήσει, είναι πάρα πολλά. Είναι τερατώδες το ποσό. Λοιπόν, επιστροφή του δολαρίου βλέπετε στην παγκόσμια οικονομία σε σχέση με Ευρώπη και Ιαπωνία? Το δολάριο είναι ένα υπερτιμημένο νόμισμα το οποίο έχει την τιμή που έχει επειδή υπάρχει ο Αμερικανικός στρατός. Δηλαδή τα 3 εκατομμύρια δολάρια που έχουν κοπεί από τα τυπογραφεία της Αμερικής εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον, θα έπρεπε το δολάριο να το έχουν κάνει ούτε χαρτοπετσέτα. Αλλά επειδή υπάρχει η Αμερική με τη δύναμή της και εγγυάται την παγκόσμια ισορροπία και επειδή έχουν στοκάρει πολλές χώρες αμερικανικά ομόλογα, είναι αυτή η ισορροπία τρόμου που έχουμε. Δηλαδή, αν καταρρεύσει το δολάριο, καταραίουν και τα ομόλογα της Κίνας. Καταραίει και η αγορά στην οποία διοχετεύονται τα κινέζικα προϊόντα και φοβάται για ένα σωφεριό και το διόδιο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε για να κλείσουμε με εκλογές και Αμφίπολη. Τι λέτε? Όπως θέλετε. We'll be right back.
Λοιπόν, η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, πού σας βρίσκουν? Η επόμενη μέρα είναι σαν να λέμε the day after. Άρα να θυμηθούμε και έναν άλλο. Μετά τις εκλογές, η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν θέλει να αποφύγει την καταστροφή που θα προέλθει με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και η υπάρχουσα κατάσταση και αυτή η καταστροφή. Εμείς δυστυχώς ήμασταν προφητικοί και είχαμε πει πριν τις εκλογές του 2012 ότι μια κυβέρνηση κρατικιστικής δεξιάς, λαϊκής δεξιάς, και αυτή που έχουμε, με λίγο πασπάλισμα σοσιαλιστικής τολούρας, θα είναι ένας αργός βασανιστικός θάνατος. Μια κυβέρνηση παρανοϊκών και σταλινοφασιστών θα είναι ένας στιγμιαίος θάνατος. Άρα ο ψηφοφόρος έχει ανάμεσα σε δύο θανάτους. Ας ζητήσει ή ας επιλέξει κάτι καλύτερο. Το καλύτερο είναι, ξαναλέω, αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική διοίκηση. Δηλαδή, ο μεγάλος ασθενής της Ελλάδας είναι το κράτος. Δεν είναι οι πλουτοπαραγωγικές, ας πούμε, πηγές. Η Ελλάδα είναι ένας θησαυρός. Βλέπουμε όμως πόσο δύσκολα γίνονται ορισμένα πράγματα που σε έναν άνθρωπο με 5 δράμια μυαλό φαίνονται αυτονόητα και θα έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή. Παραδείγματο χάρη, πόσα χρόνια λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν τα μουσεία να κλείνουν στις 2 ώρες μεσημέρι, ξέρω ότι 3 ώρα κλείνουν. Όταν έρχονται οι τουρίστες και θέλουν να πάνε ένα απόγευμα να δουν τα μουσεία. Το πρωί δεν μπορούν 8 η ώρα να πάνε να δουν ένα μουσείο. Και οι μιλιοδείξεις και τα πάντα. Δηλαδή να έχουν αυτή τη δημοσιοπαλική αντίληψη ότι θα είναι το ωράριό μου. Μα είσαι για να έρθει να σε επισκεφθεί ο άλλος. Ήμουνα πριν κάποιους μήνες στην ΚΟ και ήμουν έξω από το Ασκληπείο και ήταν κάτι Αμερικάνοι που σκαρφάλωναν στα κάγκελα, είχαν μόλις κλείσει, ας πούμε, ήταν Κυριακή, 2 ώρα το μεσημέρι και μόλις είχαν κλείσει. Και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η Ελλάδα έχει δρόμο της Ευρώπη και δεν το πουλάει, να το πω έτσι. Τρομερά πράγματα. Ή επίσης οι κρουαζιέρες, θυμηθείτε πόσα χρόνια ήταν το καμποτάζ που απαγόρευε ουσιαστικά τα κρουαζιερόπλια να έρχονται στην Ελλάδα, να ξεκινάνε από την Ελλάδα. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει, αλλά και τώρα υπάρχει η δυνατότητα με την ηλεκτρονική, με την πληροφορική και την ψηφιοποίηση των πάντων να μπορέσει να φτιάξεις μια εταιρεία, ας πούμε, από το σπίτι σου. Γιατί πρέπει να έχεις ένα χώρο? Γιατί δηλαδή να έχεις ένα χώρο, μια αποθήκη, όταν όλα γίνονται διαδικτυακά? Αν θέλει ένας Έλληνας να κάνει μια εξωστρεφή εταιρεία, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, και να πουλάει στην Αμερική. Αν θέλει να μπει σε ένα Kickstarter, σε μια πλατφόρμα που του δίνει χρήματα για να ξεκινήσει μια δουλειά. Ξέρετε, αυτός ο τρόπος παγκόσμιας χρηματοδότησης είναι και πολύ διαδεδομένος, αλλά είναι και πολύ δημοκρατικός. Ανεβάζεις μια ιδέα και λες ότι για να υλοποιήσω αυτή την ιδέα χρειάζομαι 50.000 ευρώ. Και μπορώ να προπουλήσω τα προϊόντα μου από τώρα. Όσοι πιστεύετε, βάλτε χρήματα. Τα χρήματα δεσμεύονται, δηλαδή μπορώ να τα πάρω, να τα φάω, ας πούμε. Και όταν συμπληρωθεί το ποσό για το οποίο έχω κάνει τον προϋπολογισμό, θα ξεκινήσω τη δουλειά και θα σας δώσω αυτά τα προϊόντα που ζητήσατε. Έτσι ο αδελφός μου, ας πούμε, ο οποίος μέχρι την κρίση ήταν σκητσογράφος και έβγαζε το ψωμί του κάνοντας εικονογραφήσεις σε περιοδικά, σε εφημερίδες και για τη διαφήμιση, έγινε αυτή τη στιγμή ένας διεθνής παίκτης, ο οποίος σχεδιάζει τράπεζες για παράδειγμα και τις πουλάει σε όλο τον κόσμο με αυτό το σύστημα. Έπρεπε όμως να συνεργαστεί με κάποιον στην Αμερική, διότι ο Έλληνας δεν μπορούσε. Και διότι δεν καταλαβαίνει η εφορία, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να της δηλώσουν το αντικείμενο των εργασιών. Για ποιο λόγο να πάω να δηλώσω και να πω ότι ασχολούμαι με τη διαφήμιση? Και τι κάνετε, εκδόσεις κάνετε? Κάνουμε. Ταινίες γυρίζετε? Όχι, δεν γυρίζουμε. Αν είναι να μας πείτε. 3 μπορείς να δηλώσεις, άντε 4, όχι πολλά. Τι σας νοιάζει? Δηλαδή, αν δεν έχω ένα μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εάν δεν το γυρίσω σε μια άλλη κατηγορία που να θέλει άλλο είδος ελέγχων, τι σε νοιάζει αν πουλάω βιβλία, αν πουλάω μπρίκια, αν πουλάω σόβρακα ή αν τυπώνω έντυπα? Τι σε νοιάζει? Θα μπορούσε να αλλάξει με το να μην χρειάζεται να δηλώσεις το αντικείμενο των εργασιών σου. Θα μπορούσε να αλλάξει η φορολογία, ας πούμε, με το να γίνονται αποδεκτά τα έσοδα και τα έξοδα όλα γενικώς. Αυτό θα εξαφάνιζε και τη φοροδιαφυγή.
Διότι αν ήξερα ότι στο τέλος θα φορολογηθώ για αυτά που μου μείναν, θα είχα κίνητρο να ζητήσω και από τον γιατρό και από τον ηλεκτρολόγο και από τους πάντες. Αλλά μην μου βάζει 23% ΦΠΑ. Που σε αυτή την περίπτωση πάλι θα με συνέφερε. Διότι θα έβγαινε από τα έσοδά μου. Εάν λοιπόν είχα έσοδα το χρόνο 100.000 ευρώ, λέω εγώ τώρα, φανταστικό νούμερο, και είχα έξοδα 98.000 ευρώ, θα φορολογιόμουν για τα 2.000 ευρώ που μου περίσσεψαν. Άρα δεν θα πλήρω φόρο. Γιατί θα ήμουν κάτω από το φορολόγητο. Όμως το κράτος θα είχε εισπράξει το ΦΠΑ όλων αυτών που ξόρεψε. Δηλαδή το φόρο θα τον έπαιρνε. Συν τότε τα χρήματα δεν κυκλοφορούσαν. Η φορολογία. Στο περίπου ένα ποσοστό, μια κλιμάκωση. 10 με 15% flat tax. Αυτή είναι η πρόταση της δημιουργίας ξανά. Διότι ο φόρος πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, να είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με τον ανταγωνιστή σου. Δηλαδή, αν πουλάει κάποιος τις πάστες, ας πούμε εδώ, 2,5 ευρώ, δεν μπορεί να έρθει κάποιος δίπλα και να τις πουλάει 10. Με τα καλύτερα υλικά να είναι. Δεν θα αγοράσει πράγματα. Όταν λοιπόν η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία, σιγά-σιγά, η Αλβανία έχουν διαφορετικό φορολογικό καθεστώς και λένε παιδιά, ελάτε εδώ να κάνετε δουλειές και η Ελλάδα τσακίζει και τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Αυτό τι σημαίνει, τους διώχνεις. Επομένως, ο φόρος πρώτον πρέπει να είναι ανταγωνιστικός, δηλαδή να φέρνει παρά να διώχνει. Επίσης, πρέπει να αποτρέπει τη φοροδιαφυλή, διότι παντού στον κόσμο ο άλλος, εγώ, εσύ, αυτός μας ακούει, έχει μέσα του μία αίσθηση ρε παιδί μου δικαιοσύνη. Δεν σου λέει, δεν είμαι συνεταίρος με το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να μου παίρνει τα μισά. Άμα έχω χασούρα θα έρθει να μου δώσει μουτζοντάρι επειδή είναι χασούρα, δεν μπορεί να μου παίρνει τα μισά. Πάντα ο φόρος ήταν η δεκάτη. Το 1/10 των εισοδημάτων, των γεννημάτων, του συνταργείου ας πούμε. Το 1/10 είναι λογικό να το δώσεις. Άντε μέχρι 15%. 80% όμως και προκαταβολή επόμενου έτους και φόρο πολυτελείας και εισφορά αλληλεγγύης και φόρο επιδεύματος και έμφυα για σπίτια που είναι κλειστά και μόνο έξοδα έχουν. Αυτό είναι παράλογο. Άρα ο άλλος θα φύγει. Και ή θα βρει τρόπος να φοροδιαφύγει. Με 10-15% η φοροδιαφυγή είναι ασύμφορη. Το έχω πει ένα σωρό φορές ότι η φοροδιαφυγή δεν καταπολεμείται με μηχανισμούς ας πούμε ελέγχου. Δηλαδή, έρχεται ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει μια δουλειά στο σπίτι και του λες πόσο κάνει δουλειά και σου λέει με απόδειξη 100 ευρώ, χωρίς απόδειξη 70. Πώς μπορεί να το ελέγξεις αυτό, ή πρέπει να πάει καρφωτό, ή πώς θα υπάρχει δηλαδή ένα μάτι ας πούμε του Υπουργείου Οικονομικών σε όλα τα σπίτια να δει με τους ηλεκτρολόγους, με τους αεραλικούς, με τους κυπουρούς, με όλα αυτά, με το χαρτζιλίκι που δίνει η γιαγιά στο παιδί. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή γιατί πάντα υπάρχει και ένα μέρος της οικονομίας που είναι εκ των πραγμάτων μαύρο. Αυτό που είπα. Δηλαδή το χαρτζιλίκι είναι μια μεταφορά πόρων. Δεν φορολογείται αυτό το πράγμα. Και τα υπόλοιπα δεν μπορούν να φορολογηθούν. Ο μοναδικός τρόπος είναι να καταστήσεις τη φοροδιαφυγή ασύμφωνη. Εάν πάει η φορολογία στο 30% θα πάρω έναν λογιστή ας πούμε. Θα του πω για φτιάξουμε ένα σενάριο και μου πει: κοίταξε, αρέσει να θα σπάσουμε το ποσό. Θα κάνεις μια εταιρεία εδώ, μια offshore, μια παραπέρα. Και αν η φορολογικός συντελεστής συνολικά φτάσει στο 60%, με συμφέρει να μην πληρώσω τίποτα. Και όταν έρθει ο έλεγχος, να του πω: κοίταξε, αρέσει, πάρε και τόσα και βγάλε με λάδι. Εφόσον έτσι κι αλλιώς, αν έρθει ο έλεγχος τώρα, δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ο οποίος να είναι σίγουρος ότι δεν θα του βρει τίποτα. Και τίποτα να μην του βρει, θα του πει: κοίταξε, δεν μπορώ να γυρίσω μαλλιά χέρια, κάτσε να γράψω ότι κάτι βρήκα. Επομένως, αυτές είναι απλές κινήσεις. Και μου τρελαίνομαι όταν ακούω τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών και διαφόρους παράγοντες, ας πούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών, να μην αναγνωρίζουν τη σχέση αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή, τι γίνεται πρώτα και τι γίνεται μετά εξαιτίας του. Και να λένε ότι θα μειωθούν οι φόροι. Όταν ανακάμψει η οικονομία. Μα για να ανακάμψει η οικονομία πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Διότι αν δεν μειωθούν οι φόροι, θα σου δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και αν κάποια στιγμή δεν έχεις αντέξει τα παιδιά σου, θα πεις δεν με ενδιαφέρει, δεν σου δίνω τίποτα. Βάλτε με μέσα. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε φυλακή, ας πούμε, φυλακές για 5 εκατομμύρια Έλληνες. Μήπως έκανε πιο λοιπόν, γιατί φορολόγησα με το εισόδημα. Αυτό που μιλάω σαν Ελλάδα, να υπάρχει φορολογία ανάλογα με το εισόδημα του καθενός. Αυτό που λέμε γιατί πώς αλλά. Υπάρχει κάτι το οποίο στην σοσιαλίζουσα αντίληψη που μας καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια
φαίνεται περίεργο. Ο γραμμικός φόρος. Ο γραμμικός φόρος είναι ο πιο δίκαιος φόρος. Δηλαδή, 15% ό,τι και να βγάζεις ή 10% ό,τι και να βγάζεις. Αν έχεις, για παράδειγμα, αφορολόγητο 8.000 ευρώ και βγάλεις 10.000 ευρώ, έχεις 10.000 ευρώ έσοδα, θα φορολογηθείς για τα 2.000 ευρώ με 15%. Είναι 300 ευρώ. Είναι 300 ευρώ. Αυτό είναι. Τέρμα. Ο άλλος όμως που θα έχει 100.000 εισόδημα, θα το αφαιρεθούν 8.000 και θα πληρώσει 15% σε 100.000. Δηλαδή θα πληρώσει 14.000 ευρώ. Διότι δεν μπορεί να θεωρείς ότι το εισόδημα προέρχεται μαγικά. Κάποιος για να βγάζει λεφτά, αν δεν είναι λαμόγιο, πάει να πει ότι είναι ικανός. Πάει να πει ότι είναι εργατικός, ότι ξενυχτάει. Διότι αλλιώς θα πρέπει να δεις και τον χρόνο. Εγώ, ας πούμε, στη διαφήμιση, για πολλά χρόνια, που δεν έβγαλα χρήματα από τη διαφήμιση, για πολλά χρόνια δεν κοιμόμουν κάθε δεύτερο βράδυ. Δηλαδή, αν τύχαινε να είναι δύο βράδια συνεχόμενα που να κοιμηθώ, είχα γιορτή. Κοιμόμουν κάθε βράδυ παρά βράδυ, ας πούμε, κάθε τρίτο. Γιατί να με συγκρίνεις με τον άλλον, ο οποίος μία η ώρα είναι σπίτι του και παίζει πρέφα ή παίζει με τα παιδιά του ή κάνει τα χόμπι του, ας πούμε, ή πάει βόλτα ή πάει για ψάρι. Πώς έχετε συνδυάσει τη ζωή σας, τη μουσική παιδεία, τη διαφήμιση και την πολιτική? Τι κομμάτι σας εκπληρώνει το καθένα από αυτά? Yeah. Όλα συνδυάζονται. Και συνδυάζονται γιατί το καθένα έχει το χώρο του. Η μουσική παιδεία και γενικά η σχέση με την τέχνη είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι αυτό που λέγω το μέσα δωμάτιο. Εκεί που έχουμε τα φυλαχτά, τα αγαπημένα μας βιβλία, τους αγαπημένους μας της ιστορίας, τους συγγραφείς, τους ποιητές, τους μουσικούς, αυτούς που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μας. Αυτό έχει να κάνει με τις, ας πούμε, πανανθρώπινες ή παντοτινές αξίες ή τους συγγενείς σου στο διάβα των αιώνων. Αισθάνεσαι συγγενείς με ανθρώπους που ζήσαν και πριν από 2.000 χρόνια, διότι διαβάζεις τα γραφτά τους, ας πούμε, και νιώθεις ίδια πράγματα. Όταν διαβάζεις, ξέρω, Σαφώ, «Καταθάνεις αδεκίσει, ούδε που θα να μου σύνασαι εφερνέσαι, ούδε πω Χριστό. Ουγάρ παιδέχεις βρόδων των ευπηρείς, αλαφάνεις καναίδα δόμου εφητάσεις, πέδα μαύρων νεκίων εκτεποταμένα». Δεν κάνω επίδειξη αρχαιογνωσίας, αλλά συγκινείς όταν αντιλαμβάνεσαι ότι ένα θέμα που είναι το μόνο ουσιαστικά θέμα της τέχνης, δηλαδή η αγωνία σου μπροστά στο άγνωστο του θανάτου, αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο πριν από 2.500 χρόνια με τον ίδιο τρόπο που το αισθάνεσαι και εσύ τώρα. Αυτό είναι η μία πλευρά. Σπούδασα μουσική, ασχολήθηκα με την τέχνη σε πολλούς τομείς. Δεν είναι αφαιρετή η πολιτική. Η πολιτική είναι ένα πολύ βάρβαρο πράγμα, ένας πολύ βάρβαρος χώρος. Μιλάω για ποιήση, για λογοτεχνία ή παίζω μουσική με ανθρώπους που αγαπάω, με ανθρώπους που με αποδέχονται και τους αποδέχομαι. Η πολιτική όμως είναι η διαχείριση του κοινού μας χώρου. Δεν είχα κανένα μικρόβιο να ασχοληθώ με την πολιτική, το έκανα στα 50 μου, μέχρι τότε το απέφευγα και θα εξακολουθούσα να το αποφεύγω. Εάν δεν διαπίστωνα ότι όλο το πολιτικό σύστημα εκμεταλλευόταν αυτό ακριβώς. Το ότι άνθρωποι που είχαν 5 ικανότητες, θέλω να πιστεύω ότι ανήκουν σε αυτούς, μπορεί να κάνουν και λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα αρκετά πράγματα να ασχοληθώ. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι μπορούσαν να καταφέρουν 5 πράγματα, απέφευγαν να ασχοληθούν με την πολιτική και η πολιτική ευτελίζονταν όλο και περισσότερο. Δηλαδή γινόταν όλο και περισσότερο δυσόδης περιοχής, την οποία μπορούσαν να νιώθουν καλά συγκεκριμένων προδιαγραφών άνθρωποι, με μερικές εξαιρέσεις που τις έχουμε δει. Δηλαδή, όσοι ασχολήθηκαν στο παρελθόν την περίοδο των δανεικών και των χρημάτων που υπάρχουν με την πολιτική, φύγαν τρέχοντας. Ασχολήθηκα λοιπόν γιατί πιστεύω ότι η πολιτική από εδώ και μπρος πρέπει να αλλάξει τύπο. Δηλαδή, εσύ κάνεις πολιτική και εγώ ο πολίτης κάθομαι και ή σε βρίζω ή σε χειροκροτώ, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο τέλειωσε. Από εδώ και μπρος ο πολίτης είναι πολιτικός. Αυτό που κάνουμε στη δημιουργία ξανά είναι αυτό που πρέπει να γίνει σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους χώρους. Ο πολίτης να ασχολείται.
Αν δεν ασχολείται, θα ασχοληθεί κάποιος για λογαριασμό του και θα είναι εις βάρος. Κλείνετε 3 χρόνια αύριο. Αύριο γιορτάζουμε 3 χρόνια. Ας πούμε ότι ξεκινήσαμε με την συνάντηση που έγινε στο Δανό και με τις ομιλίες της δικές μου και κάποιων φίλων που έγιναν τον Οκτώβριο του 2011. Αλλά αύριο είναι ευκαιρία έτσι που μαζευτούμε στα γραφεία μας στο Παγκράτη. Παγκράτη είναι Πρατίνο 78. Και καλούμε όσους θέλουν να έρθουν να μας γνωρίσουν πιο μένα από το ΕΚΑΣΥ. Ουσιαστικά είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, η πολιτική της διπλανής πόρτας και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ εύκολη να ξεκολλήσει από το βούρκο, γιατί έχει δυνατά μυαλά, έχει ανθρώπους ικανούς, έχει μορφωμένους νέους, έχει κοσμοπολίτικη γενιά, δεν είναι όπως οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας, δεν είναι όπως η δικιά μου γενιά, δηλαδή η νέα γενιά έχει πολύ καλύτερη αντίληψη του τι συμβαίνει στον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και τις βλέπουμε στα πανεπιστήμια, αλλά δεν πιάσουμε το θέμα. Είναι μειοψηφία αυτή, είναι μειονότητα. Ακούστηκαν κάποια πράγματα για τεχνοφασισμό. Ναι, τεχνοφασισμός είναι όταν στέλνεις με μήνυμα να φύγει ένα ωραίο σκίζο Πετρουλάκη στην καθημερινή. Στείλε λέει SMS παντού, MMS, μέσα από το διαδίκτυο. Στείλε το μήνυμα ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, τεχνοφασισμός, ίσα-ίσα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία και... Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν τα αποτελέσματα, ας πούμε. Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής στη ζωή και στη δημόσια διοίκηση θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και αξιολόγηση. Γιατί η αξιολόγηση δεν γίνεται από τον προϊστάμενο σε ένα ραντεβού, ας πούμε, 10 λεπτών ή σε ένα interview. Η αξιολόγηση αφορά τους στόχους σου μέσα σε ένα έτος, το πώς τους πέτυχες, τι είσαι κάνει, ας πούμε, ως δημόσιος υπάλληλος ή ως ιδιωτικός υπάλληλος. Αν λοιπόν υπάρχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, να το ξαναγυρνάμε, αν υπάρχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και εγώ διεκπεραιώνω 5 υποθέσεις τη μέρα και εσύ που είσαι στο διπλανό γραφείο και κάνουμε την ίδια δουλειά, διεκπεραιώνεις 15, δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο, δεν μπορούμε να αξιολογηθούμε το ίδιο, δεν μπορούμε να πληρώνουμε το ίδιο. Εγώ πρέπει να φύγω ή πρέπει να μάθω πώς γίνεται. Επομένως, όλα αυτά που σε άλλες χώρες είναι κοινός τόπος δεκαετίες τώρα, πρέπει η Ελλάδα να τα υιοθετήσει. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ένας τρόπος να διευρύνεις τη λαϊκή συμμετοχή. Είναι ένας τρόπος να ψηφίζουν και Έλληνες στο εξωτερικό. Η Δημιουργία Ξανά είναι το πρώτο κόμμα το οποίο έχει υιοθετήσει ηλεκτρονικές διαδικασίες στα πάντα. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά από την πρώτη στιγμή. Ψηφίζουν μέλη μας από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την Αφρική, ακόμα και από τη διπλανή γειτονιά που για κάποιο λόγο δεν θέλουν να είναι την ώρα, ας πούμε, της συζήτησης παρόντες, αλλά την παρακολουθούν μέσω live stream. Να, τώρα πώς κάνουν εκπομπή. Δεν χρειάζεται πια παρά μια κάμερα που πάνε εκείνες οι τεράστιες κάμερες που είχαν τα κανάλια κάποτε. Ναι. Μια μικρή κάμερα, ένας υπολογιστής, ένα μικρόφωνο και δύο άνθρωποι που να μιλάνε με ειλικρίνεια. Αυτό χρειάζεται. Αυτό πρέπει να υιοθετηθεί από την Ελλάδα για να φύγει μπροστά σαν πύραυλος. Η Ελλάδα έχει τεράστια δύναμη. Ο Έλληνας έχει τεράστια δύναμη. Δεν είναι τυχαίο ότι παντού διαπρέπει, αλλά στο χειρότερο κομμάτι του ελληνισμού στην Ελλάδα, δηλαδή που λέει ο Σαββόπουλος, εκεί σε θάβει ένα κράτος που είπαμε πώς λειτουργεί. Αυτό αλλάζει μόνο με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στο μυαλό τους ένα πολιτικό μοντέλο του παρελθόντος, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να κάνουν καριέρα στην πολιτική. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι στην πολιτική θα μείνεις για 3 θητείες στο πολύ και μετά θα πας σπίτι σου. Είναι και άλλη άξη. Μην κατσικώνεσαι στην καρέκλα. Γιατί θα χαλάσεις. Όπως και πρέπει να δούμε και νέα μυαλά. Και νέα μυαλά και διαφορετικά μυαλά και καινοτόμα μυαλά. Διαβάζουμε συνεχώς ειδήσεις για Έλληνες που γραφεύονται, για πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν θαύματα, που ξέρω εγώ, παίρνουν βραβεία σε διαγωνισμούς στην Google, στην. Παντού. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο και να τελειώσουμε με την κομματήλα. Η κομματήλα ρήμαξε τη χώρα. Και να κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα της Αμφίπολης. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Η Αμφίπολη μπορεί να σώσει τον τουρισμό. Η Αμφίπολη μπορεί να είναι ένας πόλος έλξης. Αναφυσβήτητα. Να σώσει τον τουρισμό, τι θα πει.
τίποτα δεν σώζεται, οι σωτήρες δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχει αμφίπολη, υπάρχουν ένας καφές που γίνονται στην Πύλο, υπάρχουν ένας καφές που γίνονται σε ένα σωρό σημεία της Ελλάδας και δεν παίρνουν χαμπάρι ότι γίνονται. Υπάρχει Σαντορίνη, δεν ξέρω αν το φτιάξαν το στέγαστρο ή ακόμα είναι έτσι όπως ήταν. Η Ελλάδα έχει τουρισμό ο οποίος μπορεί να είναι αρχαιολογικός, μπορεί να είναι θρησκευτικός, μπορεί να είναι φυσιολατρικός, μπορεί να είναι αναρχητικός, ο θεματικός, μπορεί να είναι συνεδριακός. Ο θεματικός τουρισμός είναι ένα πολύ γερό χαρτί, ας πούμε. Μπορεί να φέρει πάρα πολλά χρήματα, αλλά ο άλλος θέλει να έρθει να ξέρει ότι θα βρει υπηρεσίες, θα λειτουργούν, αν του συμβεί κάτι θα βρει γιατρό. Εάν προσγειωθεί, αν έρθει με το πλοίο, δεν θα μπουν μπροστά ή του πάνε και του πούνε, ξέρεις, σου απαγορεύω ότι είναι πρόσβαση. Όλα αυτά που συνθέτουν ένα οργανωμένο κράτος. Η Αμφίπολη λοιπόν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Αλλά ξέρει κανείς τι είναι η Αμφίπολη μέχρι στιγμής. Γιατί αυτό που είχα πει και παρεξηγήθηκε όπως όλα όταν περνάνε μέσα από το φίλτρο. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Οπότε συνεχίστε. Είναι ότι και στο θέμα της Αμφίπολης δείξαμε, ας πούμε, πόσο ελαφριοί είμαστε, πόσο έλλειψη σοβαρότητας έχουμε. Τι θα έπρεπε να γίνει στην Αμφίπολη? Να γίνουν οι ανασκαφές με το ρυθμό που απαιτεί η επιστημονική έρευνα, να καταλήξουν οι επιστήμονες σε κάτι, να κάνουν όσες σκέψεις θέλουν οι επιστήμονες, χωρίς φιέστες πρωθυπουργών, υπουργών ή εκπροσώπων τύπου, ας πούμε, που ακούστηκε αυτό το πράγμα, εκπρόσωπος τύπου για ανασκαφές. Και να καταλήξω στο ποιος είναι μικρός, στη χρονολόγηση του τάφου. Κάποια πρόβλεψη. Και στο πώς θα μπορούσε. Για το ποιος βρίσκεται μέσα. Και στο πώς θα. Α, δεν ξέρω τι είναι, δεν είμαι μάγος. Απλώς εγώ είχα εκφράσει την άποψή μου για την αισθητική των γραμμάτων, διότι τότε άκουγα τους πάντες να μεταδίδουν από την Αμφίπολη ρεπορτάζ, σαν να μετέδαν ποδοσφαιρικό αγώνα ή ας πούμε τα νέα του σπίτι του Big Brother. Δηλαδή έλεγε, θυμάμαι μια ρεπόρτερ, με κομμένη την ανάσα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί. Συγγνώμη. Ελεύθερα. Είναι η κατάρα του νεκρού. Μπορεί να είναι και ένας ξάδελος που τα χαμώνω, ξέρω. Λοιπόν, παρακολουθεί τις ανασκαφές. Και δεν είναι αυτός ένας τρόπος να μεταδώσεις μια επιστημονική δουλειά. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα και φάνηκε και από την Αμφίπολη το μόνιμο πρόβλημα της φυλής. Και εκεί πλακωθήκαμε. Είναι οι περιστηρικοί αρχαιολόγοι, οι αντιπεριστηρικοί, οι μεν κατηγορούν τους δε, έρχεται ένας τρίτος για να κάνει το διεδίκη κατηγορία για τους δύο. Δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ειδικά, ας πούμε, ενός σοβαρού κράτους που θα έπρεπε η επιστημονική του κοινότητα, αδέρφε, να έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από αυτά τα λάθη που γίνανε στην αντιμετώπιση, κάποια στιγμή θα μάθουμε ποιος είναι. Η άποψή μου είναι ότι δείχνει, ρε παιδί μου, ένα πράγμα χολιγουντιανό αυτό. Δηλαδή, πάρτε και χαριάτες, πάρτε και σφίγγες, πάρτε και ψηδωτά. Έχει αυτό που είχα γράψει και παρεξηγήθηκε, έχει μια νεοπλουτίστικη αισθητική. Ενδεχομένως να είναι μεταγενέστερο της μαγειρική εποχή, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πει. Ας το πούν οι ειδικοί. Ας τους περιμένουμε όμως. Γιατί η ανασκαφή πρέπει να γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να μελετώνται τα χώματα, η διαστρωμάτωση του υλικού. Ένας κώδικας διοντολογίας. Με έναν τρόπο ο οποίος να μην έχει το κανάλι από πάνω και την κάμερα και να σου λέει βρήκες κάτι, σκάψτε ακόμα ένα θάλαμο. Μπορεί για να φτάσεις από εδώ μέχρι τον επόμενο θάλαμο να χρειαστούν 3 μήνες για να γίνει σωστά η δουλειά. Όταν όμως είσαι από πάνω, ναι, όλα, και η μελέτη του υλικού. Δηλαδή δεν είναι τα χρυσά, ας πούμε, και τα οστά. Μόνο αρχαιολογικό υλικό που μπορεί να σου δώσει μια επιστημονική πληροφορία. Είναι ακόμα και το ίδιο το χώμα. Άσε τους επιστήμονες να το κάνουν με το δικό τους τρόπο, με το ρυθμό τους. Μην τους πιέζεις για να βγάλουν τη μεγάλη είδηση, η οποία μεταξύ μας τη χρειαζόταν. Ήταν χρήσιμη δηλαδή στην κυβέρνηση για να προσανατολίσει τον κόσμο από το έμφυα και από όλους τους, από όλα τα χαράτσια που πέφτουν κατά κέφαλα. Άσε λοιπόν να γίνει αυτό. Και όταν ολοκληρωθεί, να μάθουμε τι είναι η Αμφίπολη. Απλά πράγματα. Ωραία. Πείτε μια τελευταία φράση πριν κλείσουμε.
Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Το αγαπημένο μου μότο που λέει ότι οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που δείχνουν. Τις περισσότερες φορές είναι καλύτεροι. Επειδή αμυνόμαστε όταν βγαίνουμε στη μάχη που λέγεται δουλειά, που λέγεται κοινωνία, που λέγεται ανταγωνισμός, δείχνουμε το χειρότερο εαυτό μας. Εγώ πιστεύω στον καλύτερο εαυτό του Έλληνα και νομίζω ότι όταν του δοθούν οι συνθήκες θα μπορέσει να τον βγάλει. Οι συνθήκες δεν είναι άλλες από το να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τη μάνα του. Η μάνα του είναι η χώρα. Και η χώρα πρέπει πρώτη αυτή να του δείξει εμπιστοσύνη. Δηλαδή το κράτος πρέπει να πει στον Έλληνα ότι κοίτα, να δεις, μέχρι τώρα εγώ ήμουν ο μεγάλος απατεώνας και σε έκανα και σένα λίγο απατεώνα. Λίγο σε έμπλεξα, σε ανάγκασα μερικές φορές να παρανομήσεις επειδή εγώ ήμουν ο μεγάλος απατεώνας. Τώρα από εδώ και μπρος, εγώ θα είμαι τίμιος. Και έλα και εσύ να είσαι τίμιος για να φτιάξουμε μια καινούργια αρχή που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη μετράει και στην οικονομία και στην κοινωνική αλληλεγγύη και είναι το κύτταρο της ίδιας μας της ύπαρξης. Μια κοινωνία, ένα έθνος, το οποίο δεν έχει δεσμούς εμπιστοσύνης, αργά ή γρήγορα θα διαλυθεί. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό στη χώρα. Πέρασε από πάρα πολλές φορτούνες. Και νομίζω ότι υπάρχουν νουμιχείς Έλληνες να μην αφήσουμε σήμερα. Αρκεί να στηριχθούν από τον ψηφοφόρο. Ο ψηφοφόρος δεν είναι ανεύθυνος. Οι πολιτικοί συνηθίζουν να χαϊδεύουν τα θεία του ψηφοφόρου λέγοντας ότι εξαπατήθηκε, σε εξαπάτησε μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Δηλαδή, όταν επί 40 χρόνια εξαπατάσαι, σκέψου μήπως είσαι λίγο αφήλης. Το λέω και για μένα δηλαδή. Το λέω για όλους όσοι εκείνη την περίοδο ή ψήφιζαν ή απήχαν. Αυτή η περίοδος της πολιτικής των επαγγελματιών πολιτικών που δίνουν καθρεφτάκια στους αγενείς για να ψηφιστούν, είτε είναι υποσχέσεις για άνοδο των μισθών με ένα νόμο, με ένα άρθρο, είτε είναι τζάμπα μαγείας, ας πούμε, αυτό πρέπει να τελειώσει. Εμείς, η δημιουργία ξανά και εγώ προσωπικά, έχουμε εγκαινιάσει μια άλλη διάλεκτο. Λέμε τα πράγματα στα ίσια. Μερικές φορές αυτό ενοχλεί κάποιους. Αλλά θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα νόημα να αντιγράψεις ένα λάθος μοντέλο. Ο πολίτης, ο ψηφοφόρος πρέπει να δει τις ευθύνες του και να σκεφτεί ότι και αυτός ήταν που εξωθούσε τους πολιτικούς στο να του λένε ψέματα. Πες μου ένα ψέμα να το θυμηθώ, λέει ένα τραγούδι. Ας ψηφίσουμε, ας εμπιστευτούμε ανθρώπους που μας λένε μια αλήθεια για να ξεκινήσουμε. Αγαπητέ Θάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκληση να έρθεις στην εκπομπή μας. Να σε καλά, Θεέ μου. Κυρίες και κύριοι, Θάνος Τζιμέρος σήμερα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.